Και σε αυτό το σημείο πάμε να καλησπερίσουμε τον ομότιμο καθηγητή γεωλογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Παπανικολάου. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που μας αφιερώνετε, κύριε Παπανικολάου, για μια δύσκολη ημέρα για το νησί μας. Βέβαια, σε ό,τι αφορά το σημερινό φαινόμενο αυτό καθεαυτό, σπεύσατε οι επιστήμονες να το διαχωρίσετε σε σχέση με το Αρκαλοχώρι. Μένει να δούμε στην παρούσα φάση αν μιλάμε για τον κύριο σεισμό ή έχει εξακριβωθεί αυτό το πράγμα, ή θα πρέπει να περιμένουμε για ασφάλεια τα επόμενα 24 ώρα. Καταρχάς να πω ότι προφανώς είναι διαφορετικό το ρήγμα και η όλη δομή σε σχέση με την προηγούμενη δραστηριότητα στο Αρκαλοχώρι. Και υπάρχουν δύο καλά. Γι' αυτό και είχαμε ελάχιστες, δεν είχαμε κανένα θύμα και είχαμε και πολύ λίγες ζημιές από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής. Σε σχέση με το μέγεθος, φανταστείτε ότι το 6,3-6,4 μέγεθος αυτό είναι πολλές τάξεις μεγέθους μεγαλύτερο από το 5,8, γιατί είναι λογαριθμικές οι κλίμακες αυτές. Ποια είναι τα καλά? Τα καλά είναι ότι παρότι είναι πιο μεγάλο σεισμός, είναι υποθαλάσσια, σε μια απόσταση 20 με 30 χιλιόμετρα ανατολικά της ανατολικής ακτής της Κρήτης, και δεύτερον έχει διεύθυνση βορράς-νότος, όπου η κατευθυντικότητα δηλαδή των σεισμικών κυμάτων πηγαίνει πιο πολύ προς το Καρπάθιο βόρεια και προς το Λιβικό νότια και όχι Ανατολή-Δύση, προς την Κάρπαθο, την Κάσο και στην Κρήτη. Εάν το ρήγμα ήταν Ανατολή-Δύση, θα είχαμε τελείως άλλα χαρακτηριστικά και σίγουρα θα είχαμε πολύ άσχημες επιπτώσεις. Άρα, αυτά είναι τα καλά σημεία από αυτήν τη μεγάλη σεισμική δραστηριότητα που είχαμε σήμερα, η οποία κατά τα άλλα είναι πολύ γνωστή γεωλογικά και νοοτεκτονικά. Είναι ένα από τα λίγα ρήγματα που έχουν δημιουργήσει το θαλάσσιο διάβλο ανάμεσα στη Σιτεία, στην Ανατολική Κρήτη, στη ζώνη δηλαδή Βάη, Ζάκρος μέχρι κάτω, και στο μπλοκ Κάσος-Κάρπαθος. Εκεί ευρύτερη... υπάρχει ένα βύθισμα. Η ευρύτερη περιοχή, με συγχωρείτε, θα ολοκληρώσετε τη σκέψη σας, έχει δώσει και άλλες αντίστοιχου τύπου σεισμικές δονήσεις, ενώ τέτοιας έντασης? Βεβαίως και μεγαλύτερες. Και το άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή η δομή βορράς-νότος, στο αμέν βόρεια, είναι μια από τις δομές που βυθίζει μέχρι τα 2.500 μέτρα βάθος το Καρπάθιο πέλαγος, και νότια συνδέεται με το μεγάλο ρήγμα, δεν είναι ρήγμα, είναι μια ρηξιγενή ζώνη φαρδιά, η λεγόμενη Τάφρος του Πλίνιου, που είναι ένα από τα δύο υποσυστήματα, αν θέλετε, αυτού που λέμε όριο της Αιγαίας πλάκας με την Αφρικάνικη πλάκα. Επομένως, αυτή δεν είναι επηρεαστεί που μας λέτε τώρα. Όχι. Αυτή αν επηρεαστεί θα μας δώσει μεγέθη άνω του 7, 7 και πάνω. Αλλά έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Είναι Ανατολή-Δύση αυτή, λίγο βορειοανατολική, δηλαδή φτάνει μέχρι νότια της Ρόδου και συνεχίζει νότια της Κρήτης μέχρι νότια της Γάβδου. Είναι μια πολύ μεγάλη δομή. Είναι το όριο της πλάκας, ένα κομμάτι του ορίου της πλάκας, όπου εκεί τα μεγέθη μπορεί να είναι και 7 ακόμα και παραπάνω. Αλλά εδώ αυτό είναι ένα ρήγμα που ακουμπάει στο νότιο τμήμα του, σε αυτή τη μεγάλη δομή, αλλά εξελίσσεται βόρεια. Και έχει δημιουργήσει, όπως σας είπα, αυτό το διαχωρισμό, τον θαλάσσιο διάβλο ανάμεσα στην Ανατολική Κρήτη και στον μπλοκ Κάσου-Καρπάθου. Είναι λοιπόν μια δομή που δουλεύει εκατομμύρια χρόνια, επαναλαμβάνεται συνέχεια, σηκώνεται γενικώς η Κρήτη, βυθίζεται ο διάβλος αυτός, και αυτό συνέβη και τώρα. Δηλαδή έχουμε περίπου γύρω στο 1,5 μέτρο πρέπει να είναι η μετατόπιση που είχαμε στον υποθαλάσσιο χώρο. Αν μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε τώρα μια ωκεανογραφική έρευνα στην περιοχή που έχουμε περίπου τοποθετήσει το ρήγμα αυτό στον υποθαλάσσιο χώρο, θα μπορούσαμε ενδεχόμενα να βρούμε όλες τις επιπτώσεις που έχει δημιουργήσει, ενδεχόμενα κατολιστήσεις και τα σχετικά, πάντα στον υποθαλάσσιο χώρο. Και ευτυχώς η Κρήτη έχει πολλά τέτοια μεγάλα ρήγματα γύρω της, αλλά δεν είναι πάνω στην Κρήτη. Οπότε αυτό μειώνει το σεισμικό κίνδυνο. Επειδή η σεναριολογία δεν μας αρέσει, αλλά θέλουμε να κατανοήσουμε το φαινόμενο αυτό καθεαυτό, θέλω λίγο να σας ρωτήσω για να το αντιληφθούμε πλήρως. Εάν η συγκεκριμένη σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος στα 50 χιλιόμετρα στον ίδιο χώρο, πώς θα είχαν επηρεαστεί τα κτίρια και ιδίως τα ψηλά σε μια απόσταση ακόμη και 100 χιλιόμετρων? Όταν είναι σεισμοί βάθους, έχουμε τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η ένταση του σεισμού, δηλαδή το πώς μεταδίδεται η σεισμική ενέργεια και γίνεται αισθητή από τον κόσμο, έρχεται και απλώνει πάρα πολύ. Δηλαδή θα έφτανε αυτός ο σεισμός της τάξης του 6,4, 6,3, 6,5 να φτάσει να είναι Κύπρο, Αλεξάνδρεια, Νότια κτλ. Και θα ήταν λιγότερο στις άλλες περιοχές. Οι ζημίες κατά κανόνα είναι πολύ λιγότερες. Και έρχεται και είναι η κατακόρυφη συνιστόσα που επιδρά περισσότερο στα κτίρια, που συνήθως δεν δημιουργεί μεγάλη ζημιά. Όμως είναι η ανάλυση που γίνεται με το συντονισμό ανάλογα σε τι βάθος και από τι πετρώματα περνάνε τα σεισμικά κύματα να φτάσουν στην επιφάνεια, που επηρεάζουν με διαφορετικές ιδιοσυχνότητες τα κτίρια. Οπότε άλλες ιδιοσυχνότητες είναι για κτίρια μονοόροφα, διόροφα, άλλες για εξαόροφα, επταόροφα. Είναι τελείως διαφορετικά. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε προγνώσεις πάνω σε αυτό, αλλά έχουμε ζήσει σεισμούς της τάξης του 6-6,5 τις τελευταίες δεκαετίες γύρω από την Κρήτη, σε βάθος και κάτω από την Κρήτη, σε βάθη συνήθως 60-70 χιλιόμετρα, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν δώσει ιδιαίτερα μέχρι στιγμής προβλήματα ακόμα και στις πολυκατοικίες. Εμείς κρατάμε πάντως τα καλά νέα σε ό,τι αφορά αυτά που μας είπατε νωρίτερα για τα βόρεια ρήγματα. Θέλω όμως να σας ρωτήσω αν το φαινόμενο αυτό καθ' αυτό μπορεί να επηρεάσει αυτό που είπατε ως πλάκα, το περίφημο τόξο. Όχι, είναι τόσο μεγάλες διαφορές στις διαστάσεις και στις δυνάμεις που ενεργούν στο όριο της μικροπλάκας που σας είπα νότια, στην Τάφρο, που έχει βάθος 4.000 μέτρα εκεί, έτσι, το νερό, 4 με 4.500 μέτρα. Σε σχέση με αυτό το ρήγμα που απλά βυθίζει τον ενδιάμεσο διάβλο και σαν μήκος και σαν δυναμική, που δεν μπορούμε να πούμε ότι το μικρό θα επηρεάσει το μεγάλο, το αντίθετο θα φοβόμασταν. Δηλαδή, αν είχε ενεργοποιηθεί ένα κομμάτι του μεγάλου, τότε θα φοβόμασταν ενδεχόμενα να ενεργοποιηθούν κάποια από αυτά τα ρήγματα βορράς-νότος που πάνε προς βορράν, που έρχονται σε επαφή με το μεγάλο. Εδώ είναι το αντίθετο και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να δώσει πιθανότητες σε αυτή την περίπτωση. Πάντως, κύριε Παπανικολάου, βιώνουμε τον τελευταίο χρόνο πληθώρα σεισμικών δονήσεων και θέλω να μας πείτε τι σημαίνει, πώς αποκωδικοποιείται τη συνολική εικόνα που αφορά το νησί. Και δεν μιλάμε για μικροσεισμούς, μιλάμε για μια αυξημένη επαναληψιμότητα, μιλάμε για σεισμούς μεγάλης έντασης. Κοιτάξτε, είμαστε δίπλα στο όριο της πλάκας. Τα μεγέθη 5,5, 6 έως και 6,5 είναι μεγάλοι μεν σεισμοί που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα, αλλά δεν πάβουν να είναι μεγάλοι, όχι πολύ μεγάλοι σεισμοί. Οι πολύ μεγάλοι σεισμοί του τόξου, που φτάνουν το 7 και το 7,5, μέγιστος έχει φτάσει το 8 από την εποχή του Βυζαντίου και τα λοιπά, είναι μόνο στα όρια της πλάκας περιφερειακά. Από τη μεριά δηλαδή των Αντικυθήρων, μία πλευρά, νότια των Αντικυθήρων και της Δυτικής Κρήτης, νότια της Γάβδου και νότια εδώ που είπαμε στην περιοχή στον Πλίνιο, πολύ νότια της Καρπάθου και της Ρόδου. Κατά μήκος αυτού του τόξου μπορεί να έχουμε γεγονότα 7 και 7,5. Τέτοια γεγονότα το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες δεκαετίες τουλάχιστον, δεν είχαμε. Και ασπίδα φανταζόμαστε ότι σε όλα αυτά που μας λέτε είναι η θάλασσα. Το έχουμε πει αρκετές φορές και αποδεικνύεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μιλάμε, μα σας είπα, αυτό είναι το ευτύχημα. Ναι. Μιλάμε για δομές οι οποίες τα ρήγματα βγαίνουν στην επιφάνεια του εδάφους στον υποθαλάσσιο χώρο σε βάθη 4-4.500 μέτρα. Και βεβαίως σε απόσταση κάποιων δεκάδων χιλιόμετρων από τις ακτές. Οπότε είναι και σε κάποιο βάθος ο σεισμός. Συνήθως είναι τα 10 χιλιόμετρα, μερικές φορές όμως μπορεί να είναι και παραπάνω. Οπότε γενικότερα, παρά τα μεγάλα μεγέθη, έχουμε σχετικά μικρές εντάσεις πάνω στη Χέρσο και στις κατασκευές. Να επηρεαστεί χερσαίο τμήμα, χερσαίο ρήγμα από το συγκεκριμένο φαινόμενο αυτό καθεαυτό, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Αυτή την πιθανότητα εγώ τουλάχιστον δεν τη βλέπω. Μάλιστα. Κανένα από τα ρήγματα της Ανατολικής Κρήτης, του μπλοκ της Σιτίας δηλαδή, από το ρήγμα της Σιτίας και από την Ιεράπετρα, αν θέλετε, όλο το κομμάτι αυτό ανατολικά στο Λασίθι, μέχρι και την ακτή του Ζάκρου, δεν βλέπω να υπάρχει θέμα να ενεργοποιηθεί χερσαίο κομμάτι ρήγματος. Ωραία. Επειδή εδώ μιλάμε για 6,3 ρίχτερ, με μια μετασεισμική δραστηριότητα, θέλω να σας ρωτήσω εάν αυτοί οι μετασεισμοί μπορούν να αγγίξουν τα 6 ρίχτερ. Είναι μικρή η πιθανότητα, αλλά φυσικά και δεν αποκλείεται. Το πιθανότερο είναι μέχρι 5-5,5. Αυτό που σας προβληματίζει ποιο είναι, διότι αν δούμε τη συνολική εικόνα, όχι όμως μόνο σε ό,τι αφορά την Κρήτη, αλλά στο σύνολο τον ελλαδικό χώρο, υπάρχει μία δραστηριότητα. Εσάς, τι σας λέει αυτό, αυτή η ευρύτερη διέγερση που καταγράφεται, πρέπει να μας ανησυχεί σε ποιο βαθμό, πώς την αξιολογείτε εσείς ως επιστήμονες? Εμείς που ξέρουμε πώς κινείται η όλη κατάσταση στη Μεσόγειο, το ελληνικό τόξο, η Αιγαία πλάκα, πώς βυθίζεται η Αφρικάνικη κάτω από εμάς, Θυμίζω ότι είναι γύρω στα 3,5-4 εκατοστά το χρόνο που πλησιάζει η Κρήτη και όλο το Αιγαίο προς την Αφρική, προς τη Λιβύη και την Αίγυπτο. Αυτά τα φαινόμενα είναι απόλυτα αναμενόμενα. Απλά έχουν διακυμάνσεις ανά δεκαετίες και ανά αιώνες και υπάρχουν ακραία γεγονότα που γίνονται πάνω στο όριο των πλακών που σας είπα προηγουμένως, που μπορεί να δώσουν τα 7-7,5, αλλά αυτά είναι πολύ σπάνια γεγονότα σε διάστημα αιώνων. Και υπάρχουν τα πιο συνήθη μέτρια γεγονότα της τάξης του 6, τα οποία συμβαίνουν σχετικά συχνά, κάθε 10-20 χρόνια, σε διάφορες θέσεις βέβαια. Δηλαδή όσα ρήγματα ξέρουμε ότι έχουν δραστηριοποιηθεί στον τελευταίο αιώνα, τον 20ο και τώρα στην έναρξη του 21ου, από αυτά δεν κινδυνεύουμε, διότι ο κύκλος επαναδραστηριοποίησής τους είναι μερικούς αιώνες, είναι πάνω από 400-500 χρόνια. Επομένως υπάρχουν βέβαια άλλα τα οποία δεν έχουν δραστηριοποιηθεί, πολύ γνωστά, σε όλη την Κρήτη, χαρτογραφημένα, που έχουν αναλυθεί και τα κάτω κράτους και τα λοιπά, για να δούμε την προϊστορία, πόσες φορές δηλαδή εκείνο που μπορεί η επιστήμη και κάνει σήμερα, στην νεοτεκτονική και την ενεργοτεκτονική, είναι ότι έχουμε τις επιφάνειες των ρηγμάτων που δημιουργούν τα ωραία κάτωπτρα και πάμε εκεί, μετράμε με διάφορες τεχνικές και ξέρουμε στις τελευταίες 10.000 χρόνια έως 15.000 χρόνια, ανάλογα με την περίπτωση, πόσες φορές τι σεισμούς μεγέθους έχει δώσει κάθε ρήγμα. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε την προϊστορία του, η οποία λέει ότι ξέρω εγώ κάθε περίπου 500 χρόνια, 700 χρόνια, 1500 χρόνια, αυτή είναι η ρυθμή επανάληψης των ρηγμάτων, δίνει 6-6,5 μέγεθος κατά περίπτωση. Άρα υπάρχει, αν βάλουμε ας πούμε, ότι έχουμε ας πούμε, χοντρικά 50 ρήγματα στην Κρήτη που μπορεί να δώσουν σεισμούς στις τάξεις του 6, ξέρουμε για 10-15 από αυτά ότι δεν πρόκειται να ενεργοποιηθούν, υπάρχουν όμως άλλα 30-35 τα οποία μπορούν πράγματι κάποια στιγμή να δραστηριοποιηθούν. Το κάποια στιγμή μπορεί να είναι σε ένα μήνα, μπορεί να είναι σε 50 χρόνια. Αν επιχειρήσουμε, κύριε Παπανικολάου, να το πούμε απλά και με διορθώνετε όπου έχω κάνει λάθος, αυτό που καταλαβαίνουμε από αυτά που μας λέτε είναι ότι το εξωτερικό τόξο σπρώχνει προς την Αφρική και κάτι σαν να συμβαίνει στα βόρεια, σαν να τεντώνει. Το έχουμε καταλάβει σωστά. Απλά, αν μπορώ να το πω, είναι ότι όλος ο υποθαλάσσιος χώρος νότια της Κρήτης, νότια της Τάφρου που λέμε της ελληνικής, βυθίζεται σαν σφήνα κάτω από την Κρήτη και όλη την πλάκα του Αιγαίου. Σηκώνει την Κρήτη και όλη την πλάκα του Αιγαίου και ταυτόχρονα κινείται προς νότο. Γιατί καθώς υποβυθίζεται αυτή, πλησιάζει η Κρήτη και όλο το μέτωπο μέχρι η Κύθηρα, Πελοπόννησο και Ρόδο από την άλλη μεριά, πλησιάζει προς νότον. Που αυτό γίνεται αργά-αργά με ολίσθηση χωρίς μεγάλους σεισμούς και ξαφνικά μερικές φορές γίνεται και με σεισμούς που η μετακίνηση μπορεί να γίνει 1, 2, 3 μέτρα ανάλογα με το μέγεθος του σεισμού. Και στο εσωτερικό τι γίνεται, εφελκισμός? Μέσα, ακριβώς όπως βυθίζεται η άλλη από κάτω, σηκώνεται η περιοχή και τεντώνει. Το Αιγαίο γενικά τεντώνει και βυθίζεται. Το κρητικό πέλαγος είναι αποτέλεσμα μιας συνεχούς βύθισης μερικών εκατομμυρίων ετών. Όλο το Αιγαίο πριν 2 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε. Βυθίστηκε τώρα το κεντρικό βόρειο Αιγαίο και ενώθηκε με το κρητικό πέλαγος που έχει διαμορφωθεί πριν μερικά χρόνια, εκατομμύρια χρόνια. Είναι διαδικασίες μόνιμες, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει η σεισμικότητα στην Κρήτη. Ούτε μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα για να σταματήσουμε και να αλλάξουμε τους σεισμούς. Μόνο μπορούμε να χτίσουμε σωστά, να ελέγχουμε την κατάσταση και να ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε. Σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι το μόνο θέμα, ξέροντας ότι και τα μεγάλα γεγονότα περιθωριακά και μακριά από τον χερσαίο χώρο θα συνεχίσουν να γίνονται και τα μικρότερα πάνω στο νησί ή δίπλα. Μάλιστα, κύριε Παπανικολάου, σας ευχαριστώ θερμά ξανά. Να είστε καλά.